χαίρομαι. Γιατρέ, όλα καλά. Μάλιστα. Εσύ ήσουν στο φαρμακονίσιο όταν είχα πάει. Τώρα σε βρίσκω εδώ. Μάλιστα. Καλά πάμε. Στην ψέρουμε την επόμενη φορά. Στρατιώτη πεζικού Γερολίνο Ιορδάνη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και δεν ξέρει. Χρόνια πολλά. Πάντα γερό. Δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών. Την Ανάσταση Ιησού Χριστέ σωτήρ, άγγελοι μνούσιν εν ουρανή. Την ίδια του φόβου των Ιουδαίων, Ιησού και έστει στο μισόφτο και λέγει αυσιδίν ημίν. Το υπόλοιξε αυτή τη στιγμή και πληρώνει αυτό εχάσιμη με αυτές γόντες τον Κύριο. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Ευσταδίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Φιλοχρίστε εθνικού ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων ευωρίας των καρπών της γης καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν υπερπλάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ως ανέστη Ανέστη! Ανέστη! Σε ακούσει κατακαιμιστή. Ανέστη ο Χριστός! Ανέστη! Ανέστη ο Χριστός! Ανέστη! Ζωή κυριαρχεί! Ανέστη ο Χριστός! Ανέστη! Δεν θα παραμείνει πλέον βύση στο μνήμα. Διότι ο Χριστός, ο Χριστός των τεκνών, έγινε η αρχή της αστάσεως εκείνων που έχουν κοιμηθεί το ύπνο του θανάτου. Σε αυτόν τον μέρος της ηλικίας Θαυματουργού και πάντως των Αγίων ελεήσει και ζημάσου και βγει νεκρών θάνατο θάνατον πατήσας τι εκ νεκρών θάνατο θάνατον πατήσας από καρδίες κύριε ταξιαρχέ όπως να ευχηθούμε κύριε ταξιαρχέ από καρδίας όπως ο Αναστάσεις Κύριος μας χαρίζεται η σημείν στα παιδιά μας τα στρατευμένα στους αξιωματικούς, υποψηφιωτικούς οπλίτες και οπλίτες την χάρη του και την αγάπη του, την ειρήνη. Εδώ στο φυλάκι του Σκαλίμνου είναι συγκινητικές. Όλοι οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί, οι οπλίτες με επικεφαλή στον ταξίαρχο λαμβάνουν τα άχραντα μυστήρια. Μια στιγμή συγκλονιστική εδώ στην εσχατιά της πατρίδος μας. Σώσου εδώ στο λαό σου. Με σε όλους, υγεία, χαρά. Όλα τα καλά του κόσμου, καλή Ανάσταση σε εμάς, στο έθνος, στην πατρίδα μας, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Όλα τα καλά του κόσμου. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Είναι χαρά για μας που βρισκόμαστε και φέτος και ο Θεός μας βοήθησε με ωραίο καιρό σήμερα να είμαστε κοντά σας και να κάνουμε για άλλη μια χρονιά την Ανάσταση μαζί σας.
Είναι τιμή για εσάς τους Καλύμνιους που βρίσκεστε εδώ, γιατί έχουμε Καλύμνιους εδώ μαζί που βλέπω, λοιπόν, αλλά και όλους εσάς οι οποίοι φυλάτε πράγματι τις Θερμοπύλες, φυλάτε τα σύνορά μας, όπως είπε και όπως ακούσατε πιο πριν, και δίνετε πάνω απ' όλα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες μας. Εύχομαι σε εσάς η Ανάσταση του Κυρίου να σας δώσει δύναμη, ελπίδα, να σας δώσει επιτυχία στους στόχους σας και εύχομαι πάνω απ' όλα καλή σταδιοδρομία σε όσους από εσάς είσαστε πολίτες στην πολιτική σας πλέον καριέρα, αλλά και σε εσάς που είσαστε εδώ οι επαγγελματίες στρατιώτες, λοιπόν, και αξιωματικοί, εύχομαι καλές μεταθέσεις. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και Χριστός Ανέστη σε όλους. Μετά αφού μίλησε λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος που αντιπροσωπεύει όλο τον κόσμο της, της Καλύμνου, ευχαριστώ όλους όσους βρίσκονται εδώ, που είστε κοντά μας, την αγάπη σας την νιώθουμε κάθε μέρα και αυτό σήμερα είναι και η απόδειξη που σήμερα Σάββατο πρωί-πρωί ήρθατε όλοι εδώ πέρα κοντά μας να γιορτάσουμε μαζί. Όσο αφορά από τη δικιά μας την πλευρά, εννοείται ότι είμαστε πάντοτε δίπλα και είμαστε πιστοί στο καθήκον και αφοσιωμένοι στο καθήκον μας. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να φυλάξουμε Θερμοπύλες μας. Παραλάβει. Σαν έστει και από μένα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά ιδιαίτερα θα έλεγα στους αξιωματικούς και στους στρατιώτες που βρίσκονται εδώ, στην εσχατιά της χώρας, στην τόσο ευαίσθητη περιοχή. Και θεωρώ ότι θα πρέπει, όπως είμαστε και εμείς υπερήφανοι, αυτοί οι ίδιοι όμως θα πρέπει να είναι υπερήφανοι, γιατί υπηρετούν τα σύνορα της πατρίδας. Και είμαστε σίγουροι ότι αν χρειαστεί, θα υπερασπιστούν με τόλμη και με θάρρος. Να ευχηθώ λοιπόν στους στρατιώτες μας, στους κληρωτούς, καλή απόλυση να έχουν, στους δε αξιωματικούς, να ανέλθουν όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας του στρατού. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία και ειρήνη. Χρόνια πολλά. Εδώ σε αυτή την εσχατιά του ελληνισμού, η φαντάρη μας είναι η άγρυπνη φρουρή του Αιγαίου και όλου του ελληνισμού. Και από την μεριά τη δική μου θέλω να σας διαβεβαιώσω, κύριε Ταξίαρχε, ότι εσείς μπροστάριδες και όλος ο λαός μαζί μας, μαζί σας, αν χρειαστεί θα δώσουμε την απάντηση σε όποιον επιβουλευτεί να αλλάξει το στάτους στην περιοχή μας. Και από αυτή την εσχατιά πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα συμπαράστασης αγάπης στους δύο ένστολους που βρίσκονται στις φυλακές της Ανδριανούπολης και να το πούμε ότι παρακολουθούμε από κοντά το τι γίνεται και θα είμαστε μαζί τους μέχρι να επιστρέψουν στην πατρίδα. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους. Χριστός Ανέστη. Και ο Δήμαρχος, με μεγάλη συγκίνηση, χαρά και περηφάνεια θέλω να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Και ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ταξίαρχο, όλους τους στρατιώτες για την προστασία που προσφέρουν στην πατρίδα μας. Και να ξέρετε, κύριε Ταξίαρχε, η Ελλάδα δεν είναι μόνο εδώ, είναι παντού και θα είμαστε πάντοτε μαζί στην Ελλάδα, όπου και να είμαστε. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο και ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο και ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο και ελευθεριά. Ο διοικητής του συντάγματος τσουγκρίζει τα αυγά με τους φρουρούς στο σύνορο μας στην Καλόλυμνο, με τα φανταράκια μας. Και πίσω είναι το Αιγαίο, το καταγάλανο Αιγαίο. Μπράβο σας, είστε δυνατοί. Χριστός Ανέστη, παιδιά, και καλοί πολίτες. Χριστός Ανέστη. Πιλάτος, Καλύμνιος. Καλύμνιος, μάλιστα. Μαΐλης. Μου έπιασε και το σταυρό. Αδερφός. Το ίδιο, δίδυμοι δεν είστε. Μάλιστα. Ο ταξίαρχος τσουγκρίζει το πασχαλικό. Γιώργο, που έσπασε το δικό μου. Πόσες μέρες άδεια θα πάρει εδώ. Καλή ανάθεση. 10 θα πάρει. Και άλλες 10 από όσο εδώ πέρα λοιπόν, αφού συμβριστώ. Πάρτε το. Πάρτε γέρι. Πάρτε γέρι. Με φόντο της βραχονισίδες Ήμια
που διακρίνονται από το φυλάκιο της Καλολίμνου. Το ρεπορτάζ μας τελειώνει από την πρώτη Ανάσταση, από την Εσχατιά της πατρίδος μας.